Με όποιες καθυστερήσεις μπορεί να υπάρχουν, αλλά υπάρχει και μια περίπτωση όπου κινούνται με ταχύτητα τους ρυθμούς και δεν μπορώ να μην το πω. Άριος Πάγος, η απόφαση για τους πληστηριασμούς. Μνημονιακή επιταγή, κύριε Μητρόπουλε, τελικά, όπως συχνά λέτε. Αυτό έχω μία ανάλυση το Σάββατο που στην εφημερίδα των Συνταξίων. Εδώ μιλάμε για παγκόσμιο δικαστικό παράδοξο. Γιατί δεν υπάρχει ανώτατο δικαστήριο στον πλανήτη από τη Γαλλική Επανάσταση και δόθε που έχουν ιδρυθεί τα ανώτατα δικαστήρια. Ο Άριος Πάγος ιδρύθηκε στις 20 Οκτώβρη του 1834, στα 188 του χρόνια. Δεν έβγαλε απόφαση ποτέ σε λιγότερο από 6 μήνες. Τώρα έβγαλε σε 14 μέρες. Είναι αυτό που είπατε. Είναι αυτό που είπατε. Τώρα ενέχει κάποιο προβληματισμό. Προκαλεί προβληματισμό. Μα προφανώς προκαλεί προβληματισμό το ότι δίκασε στις 26 Ιανουαρίου. Η απόφαση πάρθηκε 9 Φλεβάρι σε 14 μέρες και η απόφαση δημοσιεύτηκε και ενώπηρήθηκε στους διαδίκους στις 20 Φλεβάρι. Και όχι μόνο αυτό, οι πληστηριασμοί έχουν ξεκινήσει. Γιατί ακούγα βουλευτή που ξεκίνησε μετά την απόφαση του Αρείου Πάγου. Μετά την απόφαση έχουν ξεσαλώσει τα φαν. Τώρα έβλεπα σε μια τηλεόραση που ήμουν και εγώ και χθες κλπ. Που λέει ότι ενώ το φαν έκανε πρόταση πρώτου Αρείου Πάγου για 13.000 προκαταβολή επί δανείου 100.000, τώρα λέει αμέσως μετά τον Άρειο Πάγο ζήτησε τα μισά προκαταβολή. Και αν δεν έρθει η τροπολογία που εξηγούσατε πριν με βγάλετε και ότι που κατατίθεται σήμερα στη Βουλή να τυθασέψει, να τα μαζέψει, έτσι λέμε στην πατρίδα μου τη Ζάκυνθο και την Ηλία, να τα μαζέψει, να τα χαλιναγωγήσει λίγο, θα ταλαιπωρήσουμε τον κόσμο, θα ζήσουμε τραγωδίες. Κυρία Δουλγεράκη. Μα ούτως ή άλλως από την πλευρά τους οι επιχειρηματίες που πλήττονται, τα ευάλωτα νοικοκυριά τα οποία επίσης πλήττονται και δεν προστατεύονται αυτή την ώρα, μιλάμε για ανθρωπιστική κρίση, μιλάμε για τραγωδίες, κύριε Μητρόπουλε. Μα αυτό θα και θα ζήσουμε τώρα με αυτή την απόφαση στα χέρια τους η νομική σύμβουλη των funds και των services. Καταλαβαίνετε τώρα πώς θα ζήσουν, πώς θα αντιμετωπίσουν, με τι έπαρση, έχοντας την απόφαση του ανωτάτου δικαστηρίου της χώρας με το 92% των δικαστών να αποφαίνεται υπέρ των αιτημάτων των φανς. Φανταστείτε τώρα τι συμπεριφοράς θα τύχουν οι απλοί δανειολήπτες. Γι' αυτό χρειάζεται εδώ η κυβέρνηση με νόμο να παρέμβει, κυρία Δουλγεράκη, για την προστασία. Ακροατές. Προστασία πρώτης κατοικίας και ευάλωτα νοικοκυριά. Αυτό έχει πάει περίπατο, δεν υπάρχει προστασία. Είναι όσοι μπορούν το 1% μόνο των δανειοληπτών να εξασφαλίσουν το λεγόμενο πιστοποιητικό ευαλωτότητας με νόμο του 15 της προηγούμενης κυβέρνησης που δυστυχώς εφαρμόζει η σημερινή κυβέρνηση με νόμο του 21. Να είμαστε δίκαιοι, κυρία Δουλγεράκη, να είμαστε δίκαιοι. Τα φανς τα ξεσάλωσαν με τον νόμο του 15 του ΣΥΡΙΖΑ το 43-54 και τώρα ο νόμος 47-38 του 21 για τον πτωχευτικό σύμβασμο πατάει σε αυτό το νόμο του τρίτου μνημονίου. Άρα και οι δύο κυβερνήσεις εφαρμόζουν αυτές τις πολιτικές. Αυτούς τους νόμους ερμήνευσε και ο Άριος Πάγος. Κυρία Δουλγεράκη και αγαπητή. Μα είναι κύριε Μητρόπουλε τραγικό να ακούει κάποιος ότι μόνο το 1% μπορεί να έχει, να εξασφαλίσει, να κατοχυρώσει αυτό το πιστοποιητικό ευαλωτότητας. Μόνο το είπε προχθές σε μια εκπομπή και ο κύριος Σταϊκούρας το παραδέχτη. Μόνο αυτοί, μόνο όσοι εξασφαλίζουν πιστοποιητικό ευαλωτότητας, που σημαίνει σε προθανάτια κατάσταση, δηλαδή απόλυτη φτώχεια, απόλυτη ένδυα. Για αυτούς μόνο κρίνουν τα φανς. Εδώ ο νόμος είναι άδικος. Μπορεί κάποιος να μην είναι απόλυτα ενδεής, να μην έχει να ζήσει. Τι σημαίνει να μην πάρει πιστοποιητικό ευαλωτότητας. Γι' αυτό λέω μόνο το 1%. Και να αφήσουν εδώ οι εκπρόσωποι των κομμάτων, μαθαίνω και στα δικά σας εκεί πέρα, μέσα επικοινωνιακά βγαίνουν και λένε προστατεύουμε. Δεν υπάρχει σήμερα προστασία πρώτης κατοικίας με ευθύνη και των τριών κομμάτων του μνημονιακού τόξου, διότι αυτό το πλαίσιο ήταν πλαίσιο του τρίτου μνημονίου που το ψήφισαν και οι τρεις ηγεσίες. Να είμαστε δίκαιοι, κυρία Δουλγεράκη, να είμαστε δίκαιοι. Δεν έχω τι να πω. Κύριε Μητρόπουλε, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ευχαριστώ για την τιμή. Καλημέρα σας. Ευχαριστώ το πανέμορφο Ηράκλειο. Καλημέρα. Γεια σας.